Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε στο Βουλή TV και στο 5 σε 5, όπου μέσα σε 5 λεπτά θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τους υποψήφιους βουλευτές των επερχόμενων εκλογών από μια πιο ανθρώπινη πλευρά. Κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Χρήστης Ναφαΐδης, με καταγωγή από τον Αστρομερίτη και τόπο διαμονή στη Λευκοσία. Είναι ιδιοκτήτης ασφαλιστικού γραφείου, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λευκοσίας και μόλις αραβωνιασμένος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναφαΐδη, που είστε σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η πολιτική είναι ένας τρόπος να προσφέρεις στην κοινωνία. Το να είναι κανείς πολιτικός είναι λειτουργήμα, το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας κατέντησε περισσότερο επάγγελμα. Μέσω της πολιτικής μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία, να δώσεις λύσεις στα προβλήματα, να ακούς τα προβλήματα του κόσμου, κάτι το οποίο πολύ ξεχάσαμε να κάνουμε, και να στηρίζουμε και να δίνουμε λύσεις στα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν. Με την αλληλεγγύη, διότι είναι ένα κίνημα καθαρό, νέο, δεν εμπλέκεται σε κανένα σκάνδαλο. Οι ανθρώποι που απαρτίζουν την αλληλεγγύη είναι αγνοί, έντιμοι, με αξιοπρέπεια, το οποίο αξιοπρέπεια είναι ένα αγαθό, το οποίο θεωρώ πως είναι το σημαντικότερο στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε αξιοπρεπείς και πρέπει να προσπαθούμε να μένουμε αξιοπρεπείς. Οπότε η αλληλεγγύη είναι το κίνημα το οποίο με εκφράζει, όπως και πολλούς άλλους συμπατριώτες μας. Είναι ένα κίνημα το οποίο μπορείς να έχεις ελευθερία λόγου και άποψης, χωρίς να σε περιορίζει και να μπορείς να συμβάλλεις στην κοινωνία για το καλύτερο αύριο. Το α και το μέγα που μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος σε άνθρωπο. Μέσω του εθελοντισμού, πολλές φορές καλύπτουμε κάποια κενά τα οποία αδυνατεί να προσφέρει το κράτος. Μέσω του εθελοντισμού, δείχνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον συνάνθρωπο μας. Μέσω του εθελοντισμού, καλύπτουμε επίσης και τις ανάγκες κάποιων άλλων συνανθρώπων μας. Όπως για καλή ώρα, ένα παράδειγμα, είναι εθελοντές οι οποίες είναι δότες μυαλού των οστών. Είναι εθελοντές οι οποίοι κάνουν έρανον για να μαζέψουν λεφτά για διάφορους άλλους συνδέσμους καρκινοπαθών, νευροπαθών και διάφορα άλλα. Κάτι το οποίο συμμέτεχα στο παρελθόν στους νευροπαθείς, σαν εθελοντής. Γι' αυτό ο εθελοντισμός για μένα προσωπικά είναι το α και το μ στην κοινωνία μας. Χωρίς εθελοντισμό δεν μπορεί τίποτε να πετύχει. Να ξεκινήσω από τα μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι το πείσμα, πολλές φορές, το να επιμένω σε κάτι. Θεωρώ ότι από τη μία είναι μειονέκτημα, διότι πολλές φορές προσπαθείς μόνος για να βελτιώσεις κάτι. Από την άλλη, το θεωρώ και πλεονέκτημα. Μειονέκτημα, επίσης, την ευαισθησία μου, διότι πολλές φορές έχω μάθει να ακούω και να φουγκράζομαι τους συμπολίτες μου. Και αρκετές φορές μου κόστησε και προσωπικά το να λύνω τα προβλήματα από οικονομικής άποψης. Διότι δεν μπορούσε το κράτος να προσφέρει στους συμπολίτες μας ό,τι έπρεπε να προσφέρει. Πλεονεκτήματα, η αυτοπεποίθηση, η διάχυτη προσφορά που θέλω να προσφέρω στους συνανθρώπους μου και η ταπεινότητα μου. Διότι θεωρώ ότι το να είναι κανείς ταπεινός είναι ό,τι καλύτερο στον άνθρωπο. Να παραμένουμε άνθρωποι πάνω απ' όλα είναι το α και το μ επίσης για τον οποιοδήποτε από εμάς. Να είμαστε και να προσπαθούμε τίμοι και με αξιοπρέπεια είναι ό,τι καλύτερο επίσης. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα πλεονεκτήματα μου και προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι τίμιος, έντιμος και με αξιοπρέπεια. Το να είναι κανείς ασφαλιστικός σύμβουλος είναι λειτουργήμα. Διότι εμείς σαν ασφαλιστές, μέλημά μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας, είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε αυτοί είναι ιδιώτες φυσικά πρόσωπα. Το πρώτο μέλημά μας είναι να βρίσκουμε λύσεις, να καλύπτουμε τις ανάγκες και με ανθρωπιά
να εξυπηρετούμε τους συμπατριώτες μας. Ο ασφαλιστής είναι αυτός ο οποίος θα προστατεύσει με τις γνώσεις του και θα δώσει λύσεις στον κάθε από εμάς για να προχωρήσουμε για έναν καλύτερο αύριο. Ο πολιτικός είναι και επίσης, παρέχει και αυτός επίσης κάτι παρόμοιο από ότι ο ασφαλιστής. Είναι λειτουργήμα. Ο σκοπός είναι να βρίσκει λύσεις στα διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπος μας. Σκοπός του πολιτικού είναι να βγαίνει μπροστά και να παίρνει πρωτοβουλίες προς όφελος των συμπατριωτών μας και όχι προς προσωπικών ωφέλων δικών του. Ο πολιτικός είναι λειτουργήμα όπως εξίσου και ασφαλιστής. Και όπως η ασφάλεια προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι και η πολιτική δημιουργείται από ανθρώπους για να λύνουν προβλήματα των συνανθρώπων μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναφαΐδη. Σήμερα γνωρίσαμε τον κύριο Χρήση Ναφαΐδη, υποψήφιο βουλευτή των επερχόμενων εκλογών με το κίνημα Αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, και 5 σε 5 αύριο πάλι κοντά σας. Γεια σας.